Αμέσως Skype θα συνδεθούμε με Λονδίνο και τον κύριο Γιάννη Φαράκλα του allaboutshipping.co.uk. Κύριε Φαράκλα, καλό σας απόγευμα. Καλησπέρα σας από Λονδίνο. Να ξεκινήσουμε όπως πάντα με την πορεία του δίκτυ BDI αλλά και τις προβλέψεις που υπάρχουν γι' αυτόν. Ο δίκτυς, όπως σας έχουμε πει, είναι πτωτικός. Έκλεισε πριν από μία ώρα στις 1.901 μονάδες. Και θυμίστε τις αφιβολίες που είχα στην προηγούμενη συνεδρία, που είναι μείον 57 μονάδες από χτες και 84 από τη συνεδρία της 11ης Οκτωβρίου. Ο δείκτης του BCI, αυτός που ανέβαζε και κατέβαζε το δείκτη, παρουσίασε τη μεγαλύτερη πτώση με μείον 187 μονάδες και 609 μονάδες από την προηγούμενη Παρασκευή. Mm-hmm. Αυτό δηλεί και μόνο την αστάθεια την οποία πολλάκι σε έχουμε εξηγήσει στους τηλεθεατές, αλλά και να την καταλάβουν και οι δήμονες εισαγωγικά της ναυτιλίας που δεν λένε την αλήθεια όπως είναι. Να σημειώσουμε ότι ο δείκτης του Baltic Panamax Index παρουσίασε μία άνοδο της μίας μονάδος από χτες, αλλά ήταν και ο μόνος θετικός δείκτης, γι' αυτό λέμε το μεσαίο size πάει καλά, ναι, που είχε άνοδο 140 μονάδες από την προηγούμενη εβδομάδα στις 1.914. Ο BSI είχε σύν 7 μονάδες, πάλι το μικρό size είναι ανεβασμένο, και 100 από την προηγούμενη εβδομάδα. Το BHSI είχε μόλις 2 μονάδες και 25, εδώ δεν πάμε πολύ καλά. Και πάμε τώρα στα υγρά φορτία, τα οποία για πρώτη φορά είχαμε μία άνοδο στα Dirty Cargos της τάξης των 7 μονάδων και 23 μονάδες από την προηγούμενη συνεδρία. Mm-hmm. Τα καθαρά συνεχίζουν σε εισαγωγικά ακάθεκτα την πτώση τους, έπεσαν στις 507 μονάδες, που σημαίνει άλλες μείον 41 από τις 548 την προηγούμενη εβδομάδα. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε μία αστάθεια, δεν υπάρχουν corrections όπως εξηγήσαμε την άλλη φορά, υπάρχουν τεράστια προβλήματα γιατί ο κόσμος τρέχει με τα παπαγαλάκια της αγοράς που ζητάνε να πάει ιδιαίτερα ο Έλληνας, ο ελεύθερος πλειοκτήτης, να χτίσει βαπόρια για να προλάβουν τις καταστροφές στα διεθνή ναυπηγεία. Ναι. Αφήνοντας βέβαια σε απραξία τα ελληνικά, τα οποία βλέπετε και εσείς στην Ελλάδα, τι τραβάει αυτή η χώρα η οποία ποτέ δεν ήταν έτοιμη να ιδιωτικοποιήσει κανένα ναυπηγείο. Mm-hmm. Γενόμενοι δέσμοι των συνδικάτων, των κακών συνδικαλιστών, γιατί τολμώ να πω ότι υπάρχουν και πολύ καλοί Έλληνες συνδικαλιστές, οι οποίες έχουν παραγωνιστεί όλοι αυτοί τα τελευταία 40 χρόνια. Και γιατί να φέρουμε στην Ελλάδα? Διότι η Ελλάδα είναι ένας κόμβος της ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας, ναι, ιδιαίτερα της επισκευαστικής, για τα πλοία τα οποία και ανεβαίνουν και κατεβαίνουν από και τη Μαύρη Θάλασσα όλων των εθνοτήτων. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να προσεχθεί. Μάλιστα. Βλέπετε, κύριε Φαράκλα, λοιπόν, έχουμε ένα μεγάλο θέμα εκεί. Τα λιμάνια μας είναι μεγάλη ιστορία όταν όλα τα λιμάνια του κόσμου εναρμονίζονται με τις νέες τάσεις των πλοίων, γιατί τα πλοία σήμερα αλλάζουν. Και όπως σας έχω εξηγήσει και ιδιαιτέρως, άλλο να έχεις ένα αυτοκίνητο 4 μέτρα και να έχεις γκαράζ 3,5 μέτρα. Δεν γίνεται. Πρέπει λοιπόν να γίνει μια πρόβλεψη της βελτιώσεως των λιμένων μας για τις σύγχρονες πρωτίστως τάσεις της ναυτιλίας και δεύτερον για την ιδιωτικοποίησή τους, η οποία θα αποφέρει τα μέγιστα όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην ευρύτερη ευαίσθητη περιοχή του Βαλκανίων. Κύριε Φαράκλα, να σας διακόψω ένα λεπτό γιατί θέλω να επιστρέψουμε στα του δίκτυ BDI και στις εκτιμήσεις σας. Όντως παρατηρούμε αρκετές διακυμάνσεις το τελευταίο διάστημα και έχετε κατά καιρούς τονίσει ότι οι εκτιμήσεις σας είναι πτωτικές για το συγκεκριμένο δίκτυ. Θα ήθελα όμως να μας πείτε ότι πέρα από τη βραχυπρόθεσμη πορεία, μακροπρόθεσμα υπάρχει περίπτωση να αλλάξει κάτι? Πολύ δύσκολα θα αλλάξει κάτι και αν θα αλλάξει κάτι θα αλλάξει σε επίπεδο αριθμών για τους πολύ ολίγους. Θα γίνει η ναυτιλία των πολύ ολίγων. Δηλαδή. Και τι θέλω να... Mm-hmm. Τι θέλω να πω. Αυτή τη στιγμή βλέπετε στις σύγχρονες τάσεις ναυτιλίας που είναι η παλέτα και το κοντέινερ, έχουμε σήμερα το group της P3, το οποίο περιμένει απλά τον τυπικό διορισμό του για να ελευθεροποιηθεί από την Επιτροπή του Ανταγωνισμού, δηλαδή η MERSC, η CMA-CGM και η Mediterranean Shipping Company, γνωστές και οι τρεις εταιρείες στην Ελλάδα από τις αφιξοαναφορήσεις και των μεταφορών των κοντέινερ, πάνε σήμερα να δημιουργήσουν ένα μπλόκο, το P3, το οποίο θα έχει 255 βαπόρια και θα μένεται των αγορών Ευρώπης προς Ανατολής
ατλαντικό και ειρηνικό. Βεβαίως, εάν εμείς δημιουργήσουμε σωστές προϋποθέσεις, θα μπορούμε να τους τραβήξουμε. Όμως για την αυλαγορά αυτό αποτελεί ένα μεγάλο πρόβλημα για τους εξής λόγους. Διότι το ερώτημα είναι τι θα κάνει η Costco, τι θα κάνει η Evergreen, τι θα κάνει η Tricor Lloyd, τι θα κάνουν οι dependents πλειοκτήτες, οι σιγμένοι μη στα χρηματιστήρια μπροστά σε έναν κολοσσό 255 πλοίων, ο οποίος έχει και κολοσσία πλοία πάνω από 18.000 κοντέινες και είναι πολύ δύσκολο να τον ανταγωνιστεί, διότι υπάρχει ήδη ένα πνεύμα φοβερή συνεργασία των τριών. Η κάθε μία εταιρεία σε αυτή τη συνένωση έχει τη δική της πολιτική, τη δική της τιμολογιακή πολιτική για τους καθορισμούς των freight rates, με αποτέλεσμα να δημιουργήσει πρόβλημα. Άρα λοιπόν θα βλέπουμε ανεβασμένα τα ναύλα, όλα τα ναύλα, αλλά πτωτικές καταστάσεις για το πορτοφόλι και τις τράπεζες, οι οποίες βέβαια έχουν εξοχύλει, δεν μπορούν να δεχτούν αυτό το οποίο γίνεται. Φαλήρανε από το προηγούμενο peer suite το τρέξιμο που έγινε την προηγούμενη 15ετία και σήμερα υπάρχει μόνο η περίπτωση ορισμένα EE funds, τα οποία όμως βέβαια πρέπει να έχουν και οι EE's γνώστες που θα επενδύσουν στην αφιλία. Το μακροπρόθεσμο είναι πολύ δύσκολο και το γράφουμε και το λέμε. Σημειώστε, το 2020 και εάν, μην ξεχνάτε, έχουμε το μεγαλύτερο πρόβλημα. Το μέσο προώσεως, το καύσιμο, το LNG θα δημιουργήσει τεράστιες αλλαγές στο παγκόσμιο κλίμα της ναυτιλίας, όπως εκείνη που έχετε διαβάσει την ιστορία της αλλαγής από το ιστήρο στον ατμό. Τεράστιες κοσμοϊστορικές αλλαγές θα γίνουν και εκεί θέλουμε να δούμε ποιοι έχουν κάνει το σωστό projectability να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν αυτές τις μεγάλες προκλήσεις τις οποίες τις πληρώνει ο καταναλωτής. Το σημειώνουμε αυτό. Άρα, σωστή οργάνωση εκ μέρους όλων θα δημιουργήσει έστω μία σταθερότητα στις καταναλωτικές αξίες, διότι μην ξεχνάμε, τα αγαθά κατά 95% στην ανθρωπότητα κυκλοφορούν με τα πλοία. Έτσι ακριβώς. Μάλιστα, κύριε Φαράκλα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για το σχόλιο σας. Καλό σας απόγευμα.